Όμιλος Γιεκτέρνα επενδύει στην Κρήτη με μακροπρόθεσμο ορίζοντα εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε στρατηγικοί επενδυτές, νιώθουμε το νησί σαν σπίτι μας και αυτό είναι ένα βήμα ακόμα για να ξεφύγουμε στην Κρήτη από την προ-ΒΟΑΚ εποχή. Για μας είναι μια σημαντική ημέρα, ειδικά για μας που μέτοχοι μας και εγώ συμμετέχουμε στην Παγκρίτια. Η Κρήτη έχει μια εξαιρετική για μας σημασία. Ο ΒΟΑΚ είναι ο δρόμος που θα αλλάξει την ιστορία της Κρήτης και είμαστε περήφανοι που υπογράψαμε αυτή τη σύμβαση. Περιμένουμε την επόμενη, τη μεγαλύτερη, για να συμμετέχουμε και σε αυτήν. Μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που η Κρήτη έζησε σε συνθήκες οι οποίες ήταν δραματικές όσον αφορά την αντιμετώπιση των ατυχημάτων και τα προβλήματα τα γενικότερα που υπήρχαν, επιτέλους ήρθε η χρονική στιγμή στην οποία αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα με την εκτέλεση του έργου του ΒΟΑΚ. Τρία αντικείμενα, το ένα που εκτελείται από τον άκτορα στο ανατολικό μέρος σαν δημόσιο έργο, δεύτερο αντικείμενο το μεγάλο του ΒΟΑΚ, το οποίο δημοπρατήθηκε και δίδονται προσφορές στις 8 του Μαΐου, και τρίτο έργο αυτό για το οποίο σήμερα προχωρήσαμε στα εγκαίνια με ιδιαίτερη σημασία για τη διασύνδεση των δύο άλλων. Θεωρώ ότι εκ των ονομάτων έχουν μπει οι βάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης που ανέφερα αρχικά και που διαμορφώνει τις συνθήκες μιας πολύ καλύτερης εποχής για την Κρήτη σε μια προϊούσα αναπτυξιακή δυναμική η οποία έχει διαμορφωθεί ήδη για την αντιμετώπιση ζητημάτων τα οποία στην πορεία είναι εξαιρετικά σοβαρά για την θετική της πορεία προς το μέλλον. Θέλω να τονίσω με μεγάλη μου, να το πω έτσι, χαρά την πολύ σημαντική αυτή στιγμή της υπογραφής για ένα τόσο σημαντικό έργο με ένα τεράστιο αναπτυξιακό αποτύπωμα, με μια πολύ μεγάλη κοινωνικο-οικονομική, να το πούμε έτσι, διάσταση που έχει υπογραφή τη σύμβαση που αφορά το κομμάτι του ΒΟΑΚ από Χερσόνησο μέχρι Νεάπολη. Είναι ένα έργο που εμάς μας κάνει να νιώθουμε και υπερήφανοι, δεδομένου ότι και εμείς έχουμε μια υπογραφή σε αυτή την ιστορία και αυτή τη διαδικασία, αφού έχουμε υλοποιημένο έργο, το οποίο προβλέπεται μέσα από τις μελέτες να αξιοποιηθεί περισσότερο. Συνεπώς, και εμείς σαν ΟΑΚ χαιρόμαστε για την εξέλιξη αυτή και βεβαίως δεν μπορεί να είναι κανείς κριτικός χωρίς να χαίρεται, διότι αυτό το μεγάλο έργο ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο ανάγκη το έχει η Κρήτη μας, ξέρουμε πόσο θα βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς και το ξεκίνημά του είναι κάτι που μας βρίσκει απόλυτα ικανοποιημένος.